έχουμε μια συμβολική κατάληψη της ΔΟΗ Ρόδου για τα επίγοντα, τα ιατρικά προβλήματα, για το κλείσιμο του περιφερειακού ιατρείου του Γεναδίου, και θα μαζευτούν σήμερα εδώ έξω από την εφορία όλοι οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου για να δείξουμε το πρόβλημα σε όλη τη ροδιακή κοινωνία ότι οι νοτιοροδίτες δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Έχουν και αυτοί δικαιώματα και στη ζωή και στην περίθαλψη και στην υγεία και παντού. Ήρθατε από το χωριό? Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε ιατρία και δεν έχουμε γιατρούς. Και με αυτή την παρουσία που κάναμε εδώ πέρα είναι να φωνάξουμε τα αιτήματά μας και τα παράπονα που έχουμε, διότι η άμεση ανάγκη που έχουμε είναι η υγεία. Και θέλουμε οπωσδήποτε να μας έχουν στα ιατρία μας γιατρούς. Αυτό προσπαθούμε και εύχομαι να γίνει κατανοητό. Ήρθαμε από το πρώτο τελευταίο χωριό της Ρόδου, Νοτίας Ρόδου. Και ήρθαμε για το παράπονο μας είναι για το γιατρό. Εδώ τώρα και 5 μήνες ταλαιπωρούμεθα, δεν έχουμε γιατρό. Από εδώ από εκεί τρέχουμε. Μείνανε 2 άνθρωποι στον δρόμο γιατί δεν είχαμε γιατρό. Μέχρι να φτάσουμε στην Αρχάγγελο είχε τελειώσει. Και αυτό είναι το παράπονο μας, και αυτό ήρθαμε να κάνουμε το παράπονο μας. Δεν υπάρχει ένα γιατρό ούτε εφημερία στο Γεννάδι που κάνα γιατρείο, έκανα κτίρια, μεγάλα κτίρια. Δεν έχουν τίποτα μέσα. Εμείς θέλαμε 4 λαμαρίνες και να έχει γιατρό μέσα. Και να μην τρέχουμε πάνω κάτω και να πεθαίνουν ο κόσμος. Έχουμε χάσει μόνο από την Απολακιά 5 άτομα από καρδιακά επεισόδια επειδή δεν είχαμε γιατρό ούτε ασθενοφόρο. Αυτό είναι το αίτημά μας. Είμαι γέννημα θρέμα Απολακιάς, αλλά κάθε Σαββατοκύριακο είμαι εκεί. Αλλά το πρόβλημα αυτό είναι χρόνια. Χρόνια οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου ζητάνε τα αυτονόητα. Ήτανε πολυδύναμο ιατρείο. Βγήκε το ΦΕΚ. Ξαφνικά με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου έρχεται και καταργούν αυτό το τέτοιο. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι μπορεί να πεθάνει κάποιος, δεν έχει κάποιον να το βοηθήσει μέχρι να έρθει στη Ρόδο μέσα. Δεν υπάρχει νοσοκομευτικό προσωπικό. Δεν υπάρχει μόνιμη γιατρή. Και ζητάνε τα αυτονόητα οι άνθρωποι. Να υπάρχει ένας μόνιμος γιατρός στην Καταβιά, ένας μόνιμος γιατρός στην Απολακιά και Καταβιά, να υπάρχει ένα νοσοκομευτικό προσωπικό όταν κάποιος αρρωστήσει να μπορεί να συνοδεύεται μέχρι τη Ρόδο κάτω. Και να μην πεθαίνει στον δρόμο που έχουν πεθάνει πόσοι κάτοικοι στη διαδρομή μεταξύ Νότιας Ρόδους και Ρόδου του νοσοκομείου. Και καταλαβαίνετε. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που θα κινούνται στη Νότια Ρόδο, που πάντοτε καθημερινώς έχουμε ατυχήματα, ποιος θα τους νοσηλεύσει? Ποιο θα περιμένουμε να έρθει, ο Γεωργιάδης ή το νομιάτρος? Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω τι συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση. Λόγια και τίποτα άλλο. Εγώ είμαι μόνιμη κάτοικος της Απολακιάς. Είμαστε εκεί 17 χρόνια. Το πρόβλημα της υγείας δεν έχει λυθεί και δεν πρόκειται να λυθεί από ό,τι βλέπω αν δεν κινητοποιηθούμε όλοι. Όταν λέω όλοι οι νοτιοροδίτες μαζί και τους αυτούς που έρχονται τα Σαββατοκύριακα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα εάν δεν μιλήσουν και αυτοί που κάθε φορά μας καλούν να τους ψηφίσουμε. Το θέμα πρέπει να κινηθεί γιατί ο κόσμος πεθαίνει χωρίς γιατρό, χωρίς προσωπικό, χωρίς βοήθεια από πουθενά. Εγώ έχω και περιστατικό προσωπικό πριν 12 χρόνια. Κόντεψε να χάσω το παιδί μου από θέμα καρδιακού επεισοδίου, από ένα φάρμακο που πήρε. Δεν είχε γιατρό να μας εξυπηρετήσει. Αυτό έχω να πω, πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί. Εάν κινητοποιηθούμε όλοι μαζί, πιστεύω ότι να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως η Τρόικα και τα μνημόνια μας έχουν φέρει εδώ που μας φέρανε. Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις φωνές μας και τη δύναμή μας και να τους τις δείξουμε τις ημέρες που έρχονται. Αυτή την ημέρα που μπορούμε να τιμωρήσουμε αυτούς που μας έφεραν εδώ, πραγματικά να τους τιμωρήσουμε. Με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, με τις εκλογές. Τους τελευταίους μήνες δεν έχουμε γιατρό. Στην Νότια Ρόδο έρχονται κάποιοι γιατροί μόνο για συνταγογράφηση το πρωί στο Γεννάδι, στο ιατρείο του Γεννάδιου και στο ιατρείο της Απολακιάς, με αποτέλεσμα όλη η Νότια Ρόδος να είναι χωρίς γιατρό απογεύματα, βράδια, Σαββατοκύριακα.
Ταυτόχρονα δεν υπάρχει ούτε ασθενοφόρο. Έτσι κινδυνεύει η υγεία του κόσμου. Καθώς αν κάποιος καρδιοπαθής πάθει κάτι, χρειάζεται να ξεκινήσει το ΕΚΑΒ από την Πυλώνα, να πάει να τον πάρει, να κάνει 40 χιλιόμετρα και μετά να κάνει άλλα 80 μέχρι το νοσοκομείο. Οπότε τον άνθρωπο το χάσαμε. Για αυτή την κατάσταση ευθύνεται φυσικά η κυβέρνηση, η οποία υποχρηματοδοτεί την υγεία, έχει μειώσει τα λεφτά των αγροτικών γιατρών. Κανένας αγροτικός γιατρός δεν πρόκειται να έρθει με 800 ευρώ το μήνα, γιατί μόνο για να γυρίσει 10 χωριά να κάνει συνταγογράφηση θέλει 400 ευρώ βενζίνη. Αν προσθέσουμε και τα έξοδα ενοικίου και τα έξοδα που χρειάζεται για να ζήσει, πρέπει να βάλει λεφτά και από την τσέπη του άνθρωπος για να μπορέσει να έρθει.